Θέλω να μου πείτε πότε καταλάβατε ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί. Μέσα στις γιορτές, το Χριστουγέννων και παράλληλα πρωτοχρονιάς, μεταξύ πρωτοχρονιάς. Έτσι φοβήθηκα, ανησύχησα και τον πήγα στον οφθαλμίατρο. Γιατί τι παρουσίασε? Ένα διαφανή πράγμα μέσα στην κόρη του ματιού. Και ανησύχησα και έτσι τον πήγα στην οφθαλμίατρο, τον παρακολουθούσε. Τι είπε ο γιατρός? Πρέπει να πάμε στο Παγνή για να του κάνουμε εξετάσεις. Και τι έγινε η εξετάσεις, τι δείξανε? Ότι έχει ρετινοβλάστομα, κακοήθη. Και μας είπαν ότι θα πάρει κάποια θεραπεία στο Παγνή και μετά αυτό θέλει πιο εξειδικευμένη θεραπεία, οπότε μας στέλνει στην Ελβετία για να πάει πιο τοπικά και να έχουμε αποτέλεσμα. Πότε φεύγετε η Ελβετία? Μας περιμένουν 5 του μήνα. Φεβρουαρίου τώρα. Ναι, 5 Φλεβάρι. Για να κάνει τις πρώτες του εξετάσεις, να το δούνε. Και μετά 8 του Φλεβάρι θα κάνει κάποιο χειρουργείο για να πάρει την επόμενη θεραπεία, ραδιοθεραπεία. Οι γιατροί τι σας είπαν, είναι κάτι που αντιμετωπίζετε? Και ναι και όχι, θα εξελιχθεί στην πορεία. Αυτή η ερώτηση είναι λίγο και περιττή, αλλά πώς αισθάνεται ένας γονιός, μια μάνα που της λένε έτσι για το παιδί της? Εννοείται όταν ακούγεται αυτό, παθαίνει σοκ στην αρχή, τα χάνεις. Εδώ είμαστε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον Αγγέλη. Να πούμε δύο λόγια για να βοηθήσουμε το παιδί. Να πούμε λίγο στον κόσμο. Όσοι μπορείτε και θέλετε, βοηθήστε. Είναι ακριβή η θεραπεία αυτή? Ναι. Είναι. Θυμάμαι τώρα, αλλά είναι μέχρι... Μπορώ να σας το αποδείξω. Ένα λεπτάκι. Είναι η πρώτη θεραπεία από 2.000 μέχρι 100.000 ευρώ. Άστε. Εγώ να ευχηθώ να πάρω όλα καλά με το παιδί. Ευχαριστώ. Και θα κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε για να το βοηθήσουμε. Απλά το παλεύουμε και το συνηθίζουμε αυτό. Τι δεν μπορούμε να πει? Κάνουμε. Ότι Βαγγέλη μου, του λέω, έχεις κάποιο θεματάκι και πάμε στους γιατρούς, δεν γίνεις καλά.